Να καλύψει με μετανάστες ένα μέρος του προβλήματος με την έλλειψη εργατικών χεριών, επιχειρεί η κυβέρνηση που σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου προωθεί την εφαρμογή διακρατικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί και σχετίζονται με χώρες της Ασίας αλλά και της Ευρώπης. Προχωράμε στις διακρατικές συμφωνίες με 6 χώρες, Ινδία, Βιετνάμ, Φιλιππίνες από την Ασία, Γεωργία, Μολδαβία, Αρμενία από την Ευρώπη και ενεργοποιούμε τη συμφωνία που υπογράφηκε πριν από 2 χρόνια με την Αίγυπτο, η οποία ήδη δίνει στους αλλιεργάτες τροφοδοτή. Μιλώντας με παραγωγικούς φορείς από τον πρωτογενή τομέα, τον τουριστικό και τον κατασκευαστικό κλάδο στο Ηράκλειο, ο Δημήτρης Κερίδης σχολίασε ότι στη χώρα μας μετανάστες σκοπός είναι να έρχονται αεροπορικώς για να εργαστούν και όχι με πλοιάρια και με τον κίνδυνο να πνιγούν. Επισημένοντας πάντως ότι εκτός των άλλων προωθούνται και αλλαγές στο χρόνο που διαρκούν οι άδειες διαμονής. Στο νομοσχέδιο που συζητήσαμε προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή τις προσεχείς λίγες εβδομάδες και πάντως σίγουρα πριν τις ευρωεκλογές, που παρατείνει τις άδειες διαμονής, την ανανέωση άδειας διαμονής από 3 στα 5 χρόνια, την επιμακρώνω από 5 στα 7 χρόνια. Υπάρχει δέσμευση από πλευράς του κυρίου Υπουργού ότι μέσα στον χρόνο θα μπορούν να λυθούν θέματα για τη νόμιμη μετανάστευση. Εμείς από την πλευρά τη δική μας πάντα διεκδικούμε το καλύτερο για το νησί μας και όλοι μαζί, ενωμένοι, θα βρούμε την καλύτερη λύση. Η άφιξη του Υπουργού, του Δημήτρη Κερίδη, δείχνει τα γρήγορα αντανακλαστικά της κυβέρνησης σε ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Να γίνει πιο ευέλικτο το πλαίσιο των εγγράφων και των αδειών και να κινούνται αμεσότερα οι διαδικασίες για τους μετανάστες στην εργασία, ανέφεραν οι παραγωγικοί φορείς, ζητώντας ακόμη και μέρημνα για όσους θα μπορούσαν ή θα επιθυμούσαν να μετακινούνται ανά την Ελλάδα στις περιόδους που από περιοχή σε περιοχή αναζητούνται εργατικά χέρια. Εμείς χρειαζόμαστε ανθρώπους να έρχονται και χρειαζόμαστε και καραβάνια ανθρώπων που να περιφέρονται σε όλη την Ελλάδα. Τελειώνει η ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης, να μπορούν να πάνε στη Χαλκιδική και να γυρίζουν σε όλη τη χώρα. Θα είναι πάρα πολύς ο κόσμος φέτος και θα δυσκολευτούν τα ξενοδοχεία να λειτουργήσουν. Τόσο πολύ πρόβλημα υπάρχει.